Για 45 ολόκληρα λεπτά, οι δύο δικέφαλοι, του Νότου και του Βορρά, αναλώθηκαν σε χαμηλές πτήσεις και έμειναν στο 0, προσφέροντας μετριότητα το θέαμα στους περίπου 15.000. Το δεύτερο μήχρονο όμως αποζημίωσε τον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πνιδιάσει την ΑΕΚ και προηγήθηκε στο 50 λεπτό με σουτ του Ζήση Βρίζα. Η επιχείρηση καταιγίδα που εφάρμοσε στη συνέχεια ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή, αφού μέσα σε 12 λεπτά πέτυχε 3 γκολ. Στο 55 ο Γιώργος Τουρσουνίδης και μετά από μια παράξενη φάση έστειλε την μπάλα στη διάρκεια της ομάδας του κάνοντας το 1-1. 3 λεπτά αργότερα και με ένα εντυπωσιακό σουτ ο Χρήστος Κωστής έγραψε το 2-1. Έξοχο και το τρίτο γκολ στο 67. Μετά από ασένατα τον Μπορμπόκη και κεφαλιά του Νικολάηδη, ο Μιχόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά, αλλά ο βραχίσιμος κυνηγός της ΑΕΚ με δεύτερη προσπάθεια πέτυχε το τελικό 3-1.